Το πρωί της Δευτέρας, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας ενημερώθηκαν για κλοπή κινητού από κατάστημα με ηλεκτρονικά παιχνίδια, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Μετά από άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, κατάφεραν οι άνδρες της αστυνομίας να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 38χρονο δράστη, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την υπάλληλο του καταστήματος. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητό του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες όπως ακατεργαστικά ναβί και ναρκωτικά χάπια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης, ο δράστης το πρωί της Δευτέρας είχε προκαλέσει φθορά σε σταθμευμένο όχημα, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το ταμπλό. Το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο βρέθηκε στην κατοχή του 38χρονου, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του. Επίσης κατασχέθηκε και ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο 38χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας σε χωριό της Καβάλας από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος του τμήματος ασφάλειας Καβάλας, ένας 44χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το 44χρονο, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του και στην αυλή του σπιτιού του, εντόπισαν και κατέσχεσαν 30 δεντρίλια κάναβης ύψους από 0,10 εκατοστά έως 2 μέτρων, 1560 γραμμάρια κλόνους κάναβης, 260 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί αρμοδίως.